έχουν σταματήσει πλέον να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο. Ένα ποσοστό, 80% περίπου, δεν μπορεί να παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του. Να αντιστρέψω και λίγο το τοπίο αυτού του προβλήματος. Είναι αυτό που βλέπετε. Η συζήτηση γίνεται για τις μεταφορές, αφορά συμφωνίες, αριθμούς, ασυνεννοησία υπουργείων και υπευθύνων. Νομίζω τελικά όμως το κύριο πρόβλημα τελικά είναι αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπετε, τα οποία δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Έχει καταργηθεί το βασικό τους δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη μόρφωση και στην πρόσβαση στα σχολεία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά, δεν ξέρω αν μας ακούς Ηλία, κάνουν μάθημα εκεί, διότι όπως μας είπε ο καλεσμένος μας, δεν μπορούν να μεταβούν στα σχολεία και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικής αγωγής. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε, αν γνωρίζετε, σε τι στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με τους αρμοδίους, γιατί θεωρώ ότι γι' αυτό ειδικά το ζήτημα θα πρέπει να παρακαμφθεί και η ασυνεννοησία, όπως είπατε, και η γραφειοκρατία, και πρέπει να υπερβούμε και τα οικονομικά αδιέξοδα να δώσουμε μία λύση. Κοιτάξτε, να δείτε, χτες δυστυχώς υπήρξε μία ακόμη σύγκρουση ανάμεσα στους μεταφορείς και την περιφέρεια. Δεν μπόρεσε τελικά να λυθεί, να προχωρήσει η μία λύση και να λυθεί το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εμείς πλέον θέλουμε να απευθύνουμε μία έκκληση. Οι γονείς και τα παιδιά αυτά είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πρέπει η πολιτεία αυτή τη στιγμή να μπορέσει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και αμεσότητα το θέμα των εφοδοχρών, να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να πάνε σχολείο. Δεν είναι δυνατόν 7 εβδομάδες παιδιά να παραμένουν σε αυτή την κατάσταση. Εμείς, σαν δίκτυο ειδικών σχολείων, που εκπροσωπείται από 38 σχολεία στην Αττική και 4 εκτός Αθήνας, κάναμε αυτή την εκδήλωση, τη διαμαρτυρία απέναντι από το Πανεπιστήμιο, απέναντι τον ύψιστο οίκο της μόρφωσης, θέλοντας να πούμε πάρα πολύ απλά ότι δεν αντέχουμε άλλο. Πρέπει να βρείτε μια λύση. Για πέστε μας λίγο τώρα, ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πώς καλύπτονται οι ανάγκες, πώς μεταφέρονται αυτά τα παιδιά στο σχολείο? Διάβαζα για μια συγκινητική έτσι ιστορία ενός ταξιτζή που μεταφέρει δωρεάν κάθε μέρα ένα 10χρονο παιδάκι στο σχολείο του. Ναι, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως σας είπα, το 80% των παιδιών δεν πηγαίνει αυτή τη σχολείο. Όποιος αριθμός παιδιών πηγαίνει σχολείο γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι από τις συμβάσεις μεταφορέων, οι οποίοι προλάβανε και κάνανε τις συμβάσεις με τους Δήμους, και ταξί τα οποία αυτή τη στιγμή συνεχίζουν με κάποια άτυπη σύμβαση. Όσοι γονείς μπορούν και αντέχουν στην κατάσταση της οικονομικής κρίσης και έχοντας δουλειές να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο, το κάνουν. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι άνεργοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα έξοδα. Θα σας πω χαρακτηριστικά μια περίπτωση μητέρας που γνωρίζουμε, έτσι, η οποία είναι μονογονική οικογένεια, αναγκάζεται να δουλεύει το πρωί και κλειδώνει ένα παιδί στο σπίτι με νοητική υστέρηση προκειμένου να πάει στη δουλειά της. Αυτό μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ σκληρό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί αυτή η γυναίκα, αν δεν πάει στη δουλειά της, να ταΐσει το παιδί της. Έτσι, όσον αφορά το θέμα του ταξιτζή, επειδή συγκεκριμένα αφορά και το παιδί μου, θα πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο ο κύριος Λίβα συγκεκριμένα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δείξανε πολύ, τη μεγαλύτερη διάθεση να βοηθήσουν τα παιδιά.